Θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας στα τροχαία. Πεζοί και μοτοσυκλετιστές τα περισσότερα θύματα. Τα τροχαία αποτελούν πραγματική αιμορραγία για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών με τα περισσότερα θανατηφόρα στην Ευρώπη. Όπως κατέγραψε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας, σε συνεργασία με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα περισσότερα θύματα είναι πεζοί και μοτοσυκλετιστές. Οι νεαρίκοι με τις μηχανές τα λοιπά περνάνε όποιον χτυπήσουν και μετά θα φύγουν. Ρισκάρουν τη ζωή τους οι πολίτες που προσπαθούν να διασχίσουν την πιο κεντρική διάβαση πεζών της πρωτεύουσας, τη Λεωφόρο Κηφισίας, στους αμπελόκηπους. Παρά τη σήμανση, πολλοί οδηγοί δεν σταματούν όπως υποχρεώνει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Να βάλουν ένα εδώ όπως έχουν στο εξωτερικό μια αυτή που ανάβει και σβήνει, να σταματάνε. Μια πόλη με πληθυσμό σαν τη Σιτία χάθηκε σε τροχαία δυστυχήματα το 2021. Πολλά θύματα ήταν πεζοί, όπως σημειώνει η Βάσο Δανέλη Μιλωνά του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που το πρωί επισκέφθηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Έχουμε συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία για θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και κυρίως με τη διαχείριση της ταχύτητας, το θέμα των πεζών. Έχουμε πάρα πολλές παρασύρσεις πεζών μέσα στις πόλεις, αλλά και το θέμα του κράνους και των μοτοσυκλετιστών. Είμαστε δυστυχώς η χώρα με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία μοτοσυκλετιστών. The situation in Greece could certainly be better when it comes to road safety. If we look at the EU27, Greece is fourth from the bottom of the table, so there is a lot to improve. 46% of those killed in motorbike accidents don't have a helmet on. It's again the worst in Europe. Το να διασχίσουμε τηλιοσίων σε αυτό το σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο. Με λίγη τύχη, τελικά τα καταφέρνουμε να φτάσουμε στη μέση του διαζώματος και να περάσουμε απέναντι. Βλέπουν πεζό και δεν κόβουν, ας πούμε, τα ταχύτητα. Μερικοί σταματάνε και με αφήνουν, μερικοί καθόλου. 20 μέρες είναι χαλασμένο το φανάρι σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο υπάρχει σχολείο και ο σταθμός των ΚΤΕΛ. Πήρα στο Δήμο, μου είπε δεν είναι αρμοδιότητά τους, μου είπανε να πάρω στην περιφέρεια, αλλά δυστυχώς τίποτα.